Ας περάσουμε τώρα στη Sony, η οποία διαθέτει αυτή τη στιγμή την πολυπληθέστερη γκάμα μηχανών στην οικονομική κατηγορία DSLR, με τρία μοντέλα, τα οποία έχουν πολλά κοινά σημεία μεταξύ τους. Το πιο οικονομικό μοντέλο είναι η Α200, η οποία έχει χαμηλότερη ποιότητα κατασκευής και συμβατικό LCD χωρίς δυνατότητα σκόπευσης από αυτό, το λεγόμενο Live Preview. Διαθέτει όμως όλα τα πλεονεκτήματα της προγενέστερης Α100 και διατίθεται σε συμβερούσα τιμή. Από την άλλη πλευρά, τα δύο ακριβότερα μοντέλα, Α300 και Α350, είναι μηχανές πιο στιβαρές και καλοφτιαγμένες, διαθέτουν ανακλινόμενο LCD για μεγαλύτερη ελευθερία στη σκόπευση, υποδοχή για battery grip και μερικές άλλες εργονομικές ευκολίες. Είναι η Sony DSLR α350K. Είναι ακριβώς ίδια εξωτερικά με την α300, μονάχα που στην 350 ο αισθητήρας είναι στα 14,2 MP, ενώ στην α300 είναι στα 10 MP. Κύριο της χαρακτηριστικό είναι το ανακλινόμενο LCD, το οποίο σας επιτρέπει να φωτογραφίζετε υπό διάφορες γωνίες και είναι αρκετά βολικό. Επίσης διαθέτει λειτουργία Live View, δηλαδή μπορείτε να σκοπεύσετε μέσα από το LCD, όπως σε μία κοινή compact κάμερα, και σε αυτό έγκυται η ευκολία μετακίνησης του ανακλινόμενου LCD, ότι μπορείτε να βλέπετε και να σκουπεύετε από διαφορετικές οπτικές γωνίες. Επίσης, όπως και στις άλλες δύο μηχανές στη Sony, έτσι και εδώ υπάρχει σύστημα οπτικής σταθεροποίησης, το Super Steady Shop, το οποίο μπορείτε να το απενεργοποιήσετε για να αυξήσετε έστω και λίγο τον χρόνο εστίασης. Ο φακός είναι ο γνώριμος και από το παρελθόν 1870, ο οποίος είναι αρκετά ποιοτικός, αν και αυτή η μηχανή με τον μεγάλο της αισθητήρα αξίζει να πάρετε έναν πιο ποιοτικό φακό με καλύτερα οπτικά μέρη. Εκείνο που μας άρεσε ιδιαίτερα στην α350 είναι τα πολλαπλά hard buttons, δηλαδή τα πλήκτρα άμεσων λειτουργιών, όπως το πλήκτρο για άμεση εναλλαγή του ISO, όπως βλέπετε εδώ, της ευαισθησίας, όπως αυτού του πλήκτρου που εναλλάσσει σε διάφορες καταστάσεις, όπως παραδείγματος χάρη μπορούμε να το πάμε σε κατάσταση συνεχόμενων λήψεων. Ενώ άλλο πολύ ευχρηστό πλήκτρο είναι το πλήκτρο κλειδώματος της αυτόματης έκθεσης, το οποίο σας επιτρέπει να μετακινήσετε σε ένα αντικείμενο το φακό, να λοκάρετε την έκθεση και μετά με φιξαρισμένες τις τιμές της έκθεσης να γυρίσετε κάπου αλλού και να τραβήξετε φωτογραφία για την επίτευξη ειδικών εφέ φωτογραφίας.